χρειάστηκε να χαθούν πάνω από 20.000 στρέμματα δάσους και να κινδυνεύσουν άμεσα χωριά και περιουσίες στην ορεινή Ζάκυνθο για να καμφθούν αντιστάσεις και να επερπηδηθούν γραφειοκρατικά εμπόδια, προκειμένου να γίνει το αυτονόητο, να διανυχθούν επαρκείς αντιπυρικές ζώνες γύρω από τα χωριά που κινδύνεψαν και που συνεχίζουν να κινδυνεύουν να καούν ανά πάσα στιγμή σε μια νέα πυρκαγιά. Τουλάχιστον 4 ζώνες μήκους 300 έως 500 μέτρων η καθεμία και πλάτους 7 μέτρων διανύχθηκαν σε λίγες ημέρες. Έργο που έπρεπε να είχε εκπονηθεί εδώ και χρόνια. Τουλάχιστον 4 αντιπυρικές ζώνες έχουν ανοίξει τα ειδικά οχήματα του ελληνικού στρατού εδώ στην περιοχή της Εξοχώρας και των Μαριών, προκειμένου να προστατέψουν τα χωριά από ένα νέο ενδεχόμενο πυρκαγιάς. Τουλάχιστον 2 λαστιχοφόρα και ένα ερπιστριοφόρο όχημα επιχειρούν τις τελευταίες εβδομάδες σε εξαιρετικά δύσβατες πλαγιές, δημιουργώντας προστατευτικές ζώνες γύρω από τις παρυφές των δύο χωριών. Οι εργασίες αυτές θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί πριν καν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος. Ωστόσο, οι πρωτοφανείς πυρκαγιές που έθεσαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και ολόκληρα χωριά, αλλά και η κήρυξη της Ζακύνθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επέβαλαν αυτές τις έκτακτες εργασίες. Στο Συνεργείο Τεχνικών του Στρατού και της Πολεμικής Αεροπορίας θα ξεκινήσει αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή των Μαριών, καθώς η σοβαρή διάβρωση που έχουν υποστεί τα εδάφη που έχασαν την πυκνή τους βλάστηση αποτελεί άμεσο κίνδυνο για σοβαρές και επικίνδυνες πλημμύρες το χειμώνα.